Λοιπόν, το τρίτο μέρος αυτού του λόγου του Αγίου Νικοδήμου περί του εκκλησιασμού είναι τι πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί αφού βγουν από την εκκλησία. Θα δούμε εδώ μερικές σκέψεις του Αγίου Νικοδήμου, πάντοτε είναι αγιασμένες σκέψεις με βάση τους Αγίους Πατέρες, όσο προλάβουμε. Δεν είναι και πολλά, όσο προλάβουμε. Οι χριστιανοί πρέπει, βγαίνοντας από την εκκλησία, να μεταδίδουν εις τους άλλους εκείνα που άκουσαν στην εκκλησία. Παρακαλώ. Όπως εκείνοι που μπαίνουν μέσα σε κάποιο ωραίο περιβόλι, μαζεύουν από τα ευρισκόμενα εκεί ευώδια άνθη και λουλούδια και κάνουν ένα δεματάκι, το οποίο παίρνοντας μαζί τους βγαίνουν έξω από το περιβόλι και το έχουν και το μυρίζονται, και έτσι εσείς οι χριστιανοί που αξιώνεστε και μπαίνετε στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι στην αλήθεια ένα νοητό και ωραιοστόλιστο περιβόλι, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, πρέπει να μην βγαίνετε άδειοι από την Εκκλησία, αλλά να έχετε στην ενθύμηση και την καρδιά σας εκείνα τα θεϊκά λόγια που ακούσατε στην Εκκλησία και να τα μυρίζετε όλη την ημέρα εκείνη έως ότου πάτε πάλι στην Εκκλησία, δηλαδή να τα συλλογίζεστε, να τα μελετάτε, αφενός για να τα τυπώνετε καλύτερα και να τα φυτεύετε βαθιά στην ψυχή σας με τη μελέτη και το συλλογισμό, και από την άλλη πλευρά για να μην βρίσκει άδεια ο νου σας να νοεί και να σκέφτεται άλλα κακά νοήματα και ο διάβολος να μην λαμβάνει χώρα να σας προβληματίζει με κακούς διαλογισμούς. Όταν έχουμε γεμάτο το νου μας με αγαθές σκέψεις, δεν μπορούν να μας έρθουν κακές σκέψεις, ούτε ο διάβολος να μπει. Όχι μόνο δε εσείς πρέπει να μελετάτε τα θεία λόγια εκείνα που ακούσατε στην Εκκλησία, αλλά και να τα μεταδίδετε και στους άλλους αδελφούς που δεν, όπου τους απαντήσετε λέγοντες «Δεν ξέβρεις αδελφέ, τούτο και τούτο άκουσα σήμερα στην Εκκλησία. Αυτή την ιστορία και αυτόν τον βίο του τάδια Αγίου έμαθα σήμερα στον ναό του Θεού και άκουσέ τον και εσύ για να τον μάθεις». Γιατί όπως εκείνοι που έβγουν από περιβόλι ή από κανένα εργαστήριο, όπου πολλοί μοίρα και αρώματα και κρατούν επάνω τους άνθη μυριστικά και αρώματα, όχι μόνο αυτοί ευωδιάζουν, αλλά και τους άλλους που πηγαίνουν κοντά τους, έτσι και εσείς οι χριστιανοί που βγαίνετε από την Εκκλησία, χρωστάτε να μεταδίδετε και στους άλλους αδελφούς σας τα ψυχοφελή εκείνα λόγια που ακούσατε και μάθατε και με αυτά να τους ευωδιάζετε. Άλλη ενότητα, οι χριστιανοί και δια των έργων και δια των σχημάτων του σώματος πρέπει να δείχνουν ότι βγήκαν από την Εκκλησία. Όχι μόνο δε με τα λόγια πρέπει να δείχνετε στους άλλους πως βγήκατε από την Εκκλησία, αλλά πολλό μάλλον με τα έργα και με τα εξωτερικά σημεία του σώματος. Δηλαδή, όσοι βγαίνετε από την Εκκλησία, είναι δίκαιο να φαίνεστε πως βγήκατε ως αν από αυτό το ιερό βήμα, πως κατεβήκατε ως αν από τους ουρανούς, πως χορεύσατε με τα Σεραφείμ, πως συναριθμηθήκατε με την τάξη των Αγίων Αγγέλων, πως συνομιλήσατε με τον Θεό και πως είδατε φρικτά και απόρριτα μυστήρια. Γι' αυτό πρέπει να γίνεστε προθυμότεροι, ευλαβέστεροι, ταπεινότεροι και εις το σχήμα και εις το βλέμμα και εις την φωνή και εις το περπάτημα και εις τα λόγια και εις όλες τις αισθήσεις. Και τόσο να λάμπει και εις τα έξω του σώματός σας η ψυχική ωφέλεια που λάβατε από την Εκκλησία, ώστε όταν σας βλέπουν εκείνοι που δεν πήγαν στην Εκκλησία, έτσι ωραίους και σεμνούς και αλλοιωμένους την Θεία Αλλίωση, όχι μόνο να σε πενούν πως αξιωθήκατε να απολαύσετε αυτά τα ουράνια καλά από τον Ναό του Θεού, αλλά και αυτοί να παρακινούνται να σας μιμούνται και να πηγαίνουν και αυτοί για να απολαύσουν την ίδια ωφέλεια και τα αυτά αγαθά. Έτσι σας παραγγέλει ο Χρυσορήμων, ο Χρυσόστομος. Καν μηδέν ύπης, εξέλθεις δε από τη συνάξεως, ακόμη και αν δεν κάνεις διδασκαλία, βγεις όμως από την Εκκλησία, και δια του σχήματος και του βλέμματος και της φωνής και της βαδίσεως και της άλλης απάσης καταστολής, εμφαίνων της απολυφθής συν ανθρώπης το κέρδος όπερ εντεύθεν εξήλθες λαβών, αρκεί τούτο εις παρένεσιν και συμβουλήν κτλ. Και λέει και άλλα πολλά, να πάμε σε μία άλλη ενότητα. Πόση ευλάβεια πρέπει οι χριστιανοί να έχουν όταν μεταλαμβάνουν. Οι κυνηγοί και πουλοπιάστες, αυτοί που πιάνουν τα πουλιά, ωραία λέξη, λεξιπλάστης ο Άγιος Νικόδημος, πουλοπιάστης. Οι κυνηγοί και οι πουλοπιάστες
θέλοντες να πιάσουν πολλά περιστέρια, έχουν συνήθεια να ημερώνουν ολίγα περιστέρια, μετά τα αλήφουν με μύρο, τις αφήνουν να πετάξουν και πηγαίνουν στο δάσος. Τα άλλα άγρια περιστέρια, αισθανόμενα την ευωδία του μύρου, μαζεύονται κοντά σε εκείνα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι κυνηγοί πιάνουν πολλά άγρια περιστέρια. Έτσι κάνουν και οι Άγιοι Αρχιερείς και οι Ιερείς και Διδάσκαλοι. Γιατί και αυτοί σας αλήφουν εσάς τους χριστιανούς που πηγαίνετε στην Εκκλησιά με την ευωδία της Θείας Διδασκαλίας και των χριστιανικών αιρετών, ύστερα σας απολύουν από την Εκκλησία. Εσείς δε βγαίνοντας έξω και διδάσκοντας τους άλλους χριστιανούς που δεν πήγαν στην Εκκλησία, εκείνο όπου εμάθετε, με αυτά παρακινείτε και εκείνους να πηγαίνουν στην Εκκλησία του Χριστού και να απολαμβάνουν την αυτή ωφέλεια. Επειδή στα αληθινά είναι μεγάλη ντροπή τα μεν άλογα ζώα και πετεινά να γίνονται αίτια να πιάνονται και να ημερώνονται τα ομοειδή του ζώα, εσείς δε οι λογικοί άνθρωποι και με την θεία σοφία στολισμένοι χριστιανοί, να μην γίνεστε αίτιοι να σημαζώνονται στην Εκκλησία οι όμοιοι κατά την φύση και πίστην αδελφοί μας χριστιανοί. Ου χωράτε, λέγει ο Χρυσόστομος, από το Χρυσόστομο είναι τα περισσότερα, ου χωράτε τας περιστεράς, τας μελετικίας πως εξιούσε θυρεύου συνεταίρας, τούτο και ημείς ποιόμεν. Ποι αγαρέστε σκύψεις όταν των αλόγων τα ομόφυλα ζώα δυναμένων θυρεύειν, ημείς η λόγο τιμηθέντες της τιάφτης άγρας υπερώμεν. Με τι τρόπον γίνονται οι εκκλησίες, τα σπίτια των χριστιανών? Αφού δεν βγείτε από την Εκκλησία και πάτε στα σπίτια σας, αδελφοί, ο πρώτος σας λόγος και η πρώτη σας ομιλία ας είναι αυτή. Το να διηγηθείτε στην γυναίκα και τα παιδιά και τους δούλους σας εκείνα που ακούσατε και μάθετε στην Εκκλησία. Δεν πήγαιναν πολύ οι γυναίκες, φαίνεται, στην Εκκλησία, Μάλιστα, δε στον καιρό της τραπέζης, να προσέχετε να μην λέτε άλλα λόγια εσχρά ή τραγούδια πορνικά ή να φέρνετε όργανα και παιχνίδια, αλλά να μιλείτε και να διηγήσετε εκείνη την παρησία και ευταξία που είδατε στην Εκκλησία. Εκείνα τα πνευματικά άσματα και ψάλματα που ακούσατε και εκείνα τα θεία λόγια και νοήματα που εμάθατε. Και μεταξύ τρώγοντας και πίνοντας, ψέλνετε και κανένα ψαλτικό από εκείνα όπου ακούσατε. Γι' αυτή με αυτόν τον τρόπο να αγιάζονται τα χείλη και τα στόματά σας, με αυτόν τον τρόπο και τα φαγητά και ποτά σας γίνονται εις δόξαν Θεού, με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια σας γίνονται εκκλησίες Θεού και κατοικία Χριστού, ταμεία της αγάπης, της ειρήνης και όλων των εγκοσμίων και υπερκοσμίων αγαθών. Τι διαφορά έχει η Εκκλησία από την Κιβωτό? Άλλη ενότητα. Στοχαστείτε, αδελφοί, την διαφορά όπου έχει η Εκκλησία του Χριστού από την παλιά εκείνη Κιβωτό του Νόε. Η Κιβωτός εκείνη ζώα ελάμβανε και πάλι ζώα έβγαζε έξω. Δηλαδή ο κόρακας που βγήκε στην Κιβωτό βγήκε πάλι κόρακας. Ο λύκος, λύκος βγήκε και λύκος. Λύκος μπήκε και λύκος βγήκε. Ο ύπος, ύπος εμβήκε και ύπος εμβήκε και καθεξής όλα τα άλλα. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού, εάν δεχθεί κόρακα, ή τη μελανό και ακάθαρτο άνθρωπο από τις αμαρτίες, μεταβάλλει την γνώμη του και τον αποστέλει έξω σαν άσπρη και καθαρή περιστερά. Εάν δε δεχθεί λύκο, δηλαδή άγριο και άρπαγο και πλεονέκτη και αδικητήν, τον μεταβάλλει με τη διδασκαλία της και μάλιστα με την ιερή εξομολόγηση και κοινωνία των θείων μυστηρίων και τον κάνει ήμερο πρόβατο, ελεήμονα και ευεργέτη των ανθρώπων. Εάν δεχθεί αλόπεκα, αλεπού, δηλαδή άνθρωπο πανούργο και πονηρό, τον κάνει απλό και άκακο, αρνείο, καθώς λέγει ο Χρυσορήμων. Φοβερή γλώσσα. Έλαβεν η Κιβωτός άλογα και έσωζεν άλογα. Έλαβεν η Εκκλησία αλόγους ανθρώπους και ου σώζει μόνον, αλλά και μεταβάλλει. Έλαβεν η Κιβωτός κόρακα και κόρακα έπεμψε. Λαμβάνει η Εκκλησία κόρακα και εκπέμπει περιστεράν. Λαμβάνει λύκον και εκπέμπει αυτόν πρόβατον. Όταν γάν εισέλθει αντάφθα άνθρωπος αρπάζων, πλεονεκτών, ακούσει δε των θείων λογίων της διδασκαλίας, μεταβάλλει την γνώμην και αντί λύκου γίνεται πρόβατον. Ο μεγάρ λύκος και τα αλότρια αρπάζει, το δε πρόβατον και το αίριον αυτού προείεται. Προσέχετε λοιπόν, χριστιανοί, εσείς όπου απολύει και γίνατε πρόβατα μέσα στην Εκκλησία, μήπως πάλι γεννείτε λύκοι όταν βγείτε από την Εκκλησία.
Εσείς που γίνετε περιστερές, να μην γίνετε πάλι κόρακες, εσείς εξομολογηθέντες και κοινωνήσαντες εν τη Εκκλησία, από ακάθαρτη γίνετε καθαροί, από υπερήφανη ταπεινή, από άγριοι ήμεροι, από άρπαγες ελεήμονες και απλώς από κακοί γίνετε καλοί. Γι' αυτό φυλαχθείτε αδελφοί μου και προσέχετε μήπως έξω από την Εκκλησία βγαίνοντας, γυρίσετε πάλι στις πρώτερες κακίες σας και επιστραφείτε ως άνω χείρος εις των πρώτων βόρβορων και ως άνω σκύλος εις των πρώτων εξερατών. Αλλά φυλάτετε ως άν κόρην οφθαλμού, σώαν και ολόκληρον την καθαρότητα, όπου ελάβετε στην Εκκλησία, λέγοντες με την ύφην το άσματος, «Ημείς εκδυθήκαμεν το ρούχο της αμαρτίας» κτλ. Με τι τρόπο οι χριστιανοί, και τελειώνουμε στην Θεό, με τον επίλογο σε λίγο. Με τι τρόπο οι χριστιανοί μπορούν να φυλάξουν έξω από την Εκκλησία την καθαρότητα που έλαβαν μέσα στην Εκκλησία. Με ποιο τρόπο δεν μπορείτε να φυλάξετε αμόλυντη έξω από την Εκκλησία την καθαρότητα εκείνη που πήρατε μέσα στην Εκκλησία. Εγώ να σας πω, εάν έχετε πάντοτε στην ενθύμησή σας εκείνα που ακούσατε και μάθατε στην Εκκλησία, εάν ενθυμίστε εκείνα όπου είδατε στην Εκκλησία και αν προσεύχεστε και ψάλετε με την καρδία σας τα της Εκκλησίας πνευματικά άσματα και εις τον οίκον σας και εις το παζάρι και εις το εργαστήρι και εκεί όπου δουλεύετε και εκεί όπου περιπατείτε και μέσα και έξω και πανταχού, διότι δεν είναι αδύνατο να το κάνετε εάν μόνον θελήσετε και βάλετε προθυμία και επιμέλεια. Ουδέ κανένας τόπος και καιρός μπορεί να σας εμποδίσει από το να προσεύχεστε και σιωπώντες με το νου και με την καρδία. Αλλά σε κάθε τόπο και σε κάθε καιρό είναι δυνατόν αυτό να κατορθώσει ο καθένας από λόγους σας. Ακόμη και αν είναι τεχνίτες, αν είναι στρατιώτης, αν είναι δικαστής, αν είναι πραγματευτής, ό,τι άλλο επάγγελμα έχει, όπως λέγει ο Χρυσορήμων. Ου χρειά τόπου, ου χρειά χρόνου, αλλά και εν παντή τόπο και παντή καιρό ψάλιν, έξεστη, κατά διάνοια. Καν γάρεν αγορά βαδίζεις, καν εν οδείς, καν εν φίλη συνεδρεύεις, έξεστη διεγείρε την ψυχήν, έξεστη σιγώντα βοάν, ούτω και ο Μωυσής ευώα και ο Θεός ήκουε. Από μέσα του ο Μωυσής έλεγε και ο Θεός τον άκουγε. Καν χειροτέχνησης, ενεργαστηρίο καθήμενος και εργαζόμενος, δίνει ψάλιν. Καν στρατιώτησης, εν δικαστηρίο προσεδρεύουν, δινήσει το αυτό τούτο ποιήν. Μάλιστα δε και εξαιρέτως, με αυτό θέλετε φυλάξει ολόκληρο την καθαρότητα και ευλάβεια που ελάβατε από την Εκκλησία, εάν συχνά τρέχετε και πηγαίνετε στην Εκκλησία και ανακαινίζετε με νέες διδασκαλίες την προθυμία σας εις τα καλά, φωτίζοντες μεν τον νου σας με το φως της Θείας Γνώσεως, θερμαίνοντες δε την θέληση και καρδία σας με την αγάπη της εργασίας των εντολών του Κυρίου. Διότι καθώς το ρούχον όταν συχνώς πλύνεται δεν λερώνει, και καθώς όταν το φυτό συχνά ποτίζεται δεν ξεραίνεται, αλλά φυλάτεται τρυφερών και καρποφορεί, έτσι και ο χριστιανός, όταν συχνά πηγαίνει στην Εκκλησία του Χριστού και πλύνεται και ποτίζεται από τα νάματα της Θείας Διδασκαλίας, φυλάσσεται καθαρός και ούτε μολύνεται ούτε ξεραίνεται ο καρπός της αρετής του και ευλαβίας, αλλά μάλλον αυξάνει ημέραν καθημέραν και κάνει καρπούς αθανάτους αξίους για την αποθήκη της Βασιλείας των Ουρανών και γίνεται άξιος να λάβει τον μακαρισμόν εκείνον του Θείου Δαβίδ που λέγει «Μακάριος ανήρ, ως εν τον νόμο Κυρίου μελετήσει ημέρας και νυχτός, και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ό τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού ούκ απορρίσετε και πάντα όσα αν ποιεί κατεβολωθήσετε». Επίλογος. Τελειώνουμε. «Μη ομοιωθείτε λοιπόν κι εσείς αδελφοί μου τον κόρακα εκείνο που έστειλε ο Νόε από την Κιβωτό να δει αν έπαυσε το νερό του κατακλυσμού και εκείνος δεν γύρισε πίσω με το να εκάθισε πάνω στα ψοφίμια και έτρωγε. Όχι, αλλά να μειωθείτε και να μειωθεί την περιστερά εκείνη που έστειλε και πάλι γύρισε πίσω στην Κιβωτό με το να μην βρήκε πουθενά ανάπαυση στα πόδια της και για το πολύ νερό όπου ήταν ακόμη επάνω στην γη, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και απέστειλε Νόε την περιστεράν ο πίσω αυτού ειδίν, ή και κόπακε το είδωρο από τη γη, και ούχε βρούσα η περιστερά ανάπαυση τη ποσίν αυτή, ανέστρεψε προς αυτόν εις την Κιβωτόν, ότι είδωρην επί πάν το πρόσωπον τη γη. Επειδή και τη αληθεία σήμερα όλο ο κόσμο, πολύ ωραία παρομοίωση, είναι γεμάτο από το νερό του κατακλυσμού τη αμαρτία και των παθών, και αλλού πουθενά δεν ευρίσκει η ταλέπορο ψυχή του χριστιανού ανάπαυση,
παρά μόνο στην Αγία Εκκλησία, η οποία είναι οίκος καταφυγής και σωτηρίας, που έλεγε ο Δαβίδ, «Γεννούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσεμε», και την οποία επροσήμαναν οι τρεις πόλεις εκείνε υπό του Θεού διορισμένε, τις οποίες κατάφευγαν εις τανικώς φωνεύσαντες Ισραηλίτε και εγλίτωναν την ζωή τους. Τρεις πόλεις διαστελεί σε αυτό εν μέσω της γης σου και έστε εκεί καταφυγή παντί φωνευτή. Γι' αυτό, όπως προείπαμε και ο Χρυσόστομος, κάστρο και φρούριο κατά του διαβόλου ονομάζει την Εκκλησία λέγοντας, φρούριον κατασκεύασον κατά του διαβόλου. Τούτο τι ούτων γάρ έστειν η Εκκλησία. Εάν έτσι κάνετε, αδελφοί μου χριστιανοί, και συνεχώς τρέχετε στην νοητή Κιβωτό, στην πόλη της καταφυγής και στο κάστρο αυτό του Χριστού, την Αγία Λέγω Εκκλησία, όχι μόνο στην παρούσα ζωή θα λυτρωθείτε από τον κατακλυσμό των παθών της αμαρτίας και θα μείνετε ανώτεροι από τον πόλεμο των προσβολών του διαβόλου που μας πολεμεί πάντοτε, αλλά και στη μέρουσα ζωή θα αξιωθείτε της Βασιλείας των Ουρανών και δια της ήδη στρατευωμένης Εκκλησίας θα επιτύχετε να γίνετε μέλη της άνω θριαμβευούσης Εκκλησίας των πρωτοτόκων των εν ουρανής απογεγραμμένων, και την οποία γράφει ο Παύλος, «Προσελιλήθατε πόλη Θεού ζώντος Ιερουσαλήμ επ' ουρανίο και μυριά συν αγγέλων, πανηγύρικη Εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων. Η γάρτη Εκκλησία όντες φυτευμένη θέλουν εξανθήσει εις τας ουρανίους πύλας του Κυρίου κατά τον Μέγα Βασίλειον λέγοντα, δυνατόν δε αυλήν έτη επαναβεβικότος νοήσε την επουράνιον διαγωγήν. Δια τούτο υπεφυτευμένη εντάφθα εν το οίκο Κυρίου ή της εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος, εκεί εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθήσουσιν. Εν Χριστώ Ιησού, το κεφαλή όντι πάσης της άνω θριανδευούσης και κάτω στρατευωμένης Εκκλησίας, όη δόξα και το κράτος, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμε, Άγιε Νικόδημε. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες εδώ για τον εκκλησιασμό και μακάρι να είχαμε άμετρο χρόνο και άλλα από τον Άγιο Νικόδημο τα επόμενα χρόνια να διαβάσουμε. Θα δούμε πώς θα τα οικονομήσει ο Θεός. Παρακαλώ, αν θέλει κανείς κάτι να ρωτήσει, να ψάλουμε κάτι και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ. Εμείς πάτε με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε εσάς που μας μεταδώσετε όλα αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος και τόσα άλλα που μας είπε και όλο αυτό το έτος, και να ευχηθούμε να έχετε καλό και ευλογημένο καλοκαίρι και με το καλό να ανταμώσουμε πάλι. Να εύχεστε καλό καλοκαίρι σε όλους και ευλογημένο και εν υγεία σωματική και πνευματική και ψυχική. Ορίστε, Γιάννη. Άξιο συγχαρητηρίων είναι, Γιάννη. Μακάρι να μπορέσουμε άλλες φορές να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτή την κατάσταση. Αυτή την κατάσταση ουσιαστικώς της βεβηλώσεως της Αγιωτόκου Θεσσαλονίκης, που θέλουν να τη μεταβάνουν σε μια πόλη Σοδόμων και Γομόρων. Να ευχηθούμε και οι εκκλησιαστικοί και οι ιερείς της ενορίας και όλοι μας να κάνουμε καλύτερη και μεγαλύτερη αντίδραση, να μας καθοδηγήσει ο Θεός του χρόνου, έστω από αυτό το δικό σας τον μικρό σπόρο. Να καυχάστε πάντως και να ξέρετε πως αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Μη στενοχωρήσετε που άλλοι. Το κάνετε αυτό εσείς σαν μια μικρή σπορά, την οποία ευχόμαστε του χρόνου να αυξηθεί περισσότερο σαν αντίσταση εναντίον αυτού του κακού. Λοιπόν, ψάλλουμε κάτι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσό Yeah.
Καλό καλοκαίρι και ευλογημένο.